αρχής της εβδομάδας, γιατί αυτή η εβδομάδα ακόμα κρατάει αυτή την ένταση, την κούραση που πρέπει να στρώσεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να συμβιβάσεις το άλλο. Και μέσα στη μέση μπαίνουν σφήνα και πράγματα που δεν είχατε υπολογίσει και διαφοροποιούν, αλλάζουν το πρόγραμμά σας. Όμως και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι κατά τη πιο ευνοϊκές. Και αν μάλιστα υπολογίσω Δευτέρα και Τρίτη, η σημερινή μέρα είναι πιο αποδοτική. Ακόμα και αν κουραστείτε, έχει ένα κέρδος, είτε αυτό είναι ηθικό, είτε είναι ευχαρίστηση, είτε είναι οικονομικό. Σήμερα και αύριο λοιπόν, λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά ευελπιστούμε στην ερχόμενη εβδομάδα να νιώσετε κάπως πιο ελεύθερα, γιατί αρκετά πράγματα μπορεί να μπουν σε έναν καλύτερο δρόμο. Και να περάσουμε στο ζυγό, τα βάρη και υποχρεώσεις είναι σήμερα και αύριο, αλλά παρόλο που μπορεί να κουραστείτε περισσότερο ή να μην εξελιχθούν τα πράγματα όπως τα υπολογίζετε ή μάλλον όπως τα επιθυμούσατε, αυτή εδώ εβδομάδα έχει και καλά στοιχεία. Το πρώτο θετικό είναι ότι θα έχετε μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είστε υποχρεωμένοι να υπακούσετε σε κάτι ή σε κάποιον, αλλά μπορείτε να σχεδιάσετε και να αυτοσχεδιάσετε και να υπάρχει μια μεγαλύτερη αυτοδιάθεση. Σήμερα και αύριο όμως, μια στοιχειώδης προσοχή παντού επιβάλλεται και στις σχέσεις και στη φυσική κατάσταση και την υγεία. Χρειάζονται δηλαδή ενισχύσεις στα θέματα αυτά. Και κάτι πολύ σημαντικό, όπως μια συνάντηση, κάτι να πω, κάτι να ζητήσω, όλα αυτά θα τα βάλετε από την Παρασκευή και εκεί. Και να δούμε το Σκορπιό. Έμπνευση λέει και καλύτερες συγκυρίες και σήμερα και αύριο, δύο πιο ευνοϊκές ημέρες. Δύο ημέρες που και τα νέα που θα μάθετε, η προσέγγιση που θα κάνετε, αυτά που μπορεί να προτείνετε ή να σας προτείνουν, να είναι υλοποιήσιμα, να μπορούν δηλαδή να γίνουν. Και εσείς μπορείτε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και τα πράγματα είναι κάπως πιο βατά. Και για οικονομικά και για σχέσεις και για τις δουλειές σας, για οτιδήποτε, έχουν μια έννοια μεγαλύτερη και η σημερινή και η αυριανή ημέρα. Και να περάσουμε στον τοξότη, με πιο ψύχρεμο πνεύμα κερδίζετε, έχετε δει, έχετε διαπιστώσει στο πετσί σας, στην καρδιά σας, στην τσέπη σας, ότι ο τελευταίος καιρός δεν είναι εύκολος. Πολλά πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά από τις προβλέψεις ή τις επιθυμίες σας. Ακόμα και αυτή η εβδομάδα είναι κάπως έτσι. Μετά λίγο θα ανοίξει το πράγμα. Ό,τι έγινε, έγινε από εκεί και μετά θα κοιτάξετε τι μπορείτε να διορθώσετε, να ξεκινήσετε, να αλλάξετε. Δημιουργούνται δηλαδή σταδιακά μετά καλύτερες προοπτικές. Η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική, μπορεί μάλιστα να νιώσετε και ένα αίσθημα σιγουριάς, γιατί κάποιος βοηθάει. Είναι λίγο πιο στέρεα τα πράγματα, ότι σε αυτό μπορώ να επενδύσω ή σε αυτό το θέμα ή σε αυτή την κατάσταση ή έτσι θα βοηθηθώ ή κάποιος θα με βοηθήσει και σήμερα και αύριο. Και βεβαίως θέλω να πω ότι τα πολύ σημαντικά πράγματα που εξαρτώνται από εσάς και μπορείτε να τα εντάξετε στην ερχόμενη εβδομάδα, κάνετε το χωρίς να το σκεφτείτε. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Σήμερα και αύριο λέει παντού, παντού και τα πάντα πρέπει να πω. Γιατί η εβδομάδα αυτή καταρχήν έχει ένα πιο καλό υπόβαθρο. Το καλό είναι σχετικό. Μπορεί τώρα να λες μα τι πολύ καλό έχει συμβεί. Είναι όμως μια εβδομάδα ακόμα που μπορείτε να κινηθείτε κάπως καλύτερα, κάπως πιο αποδοτικά παντού. Και αν υπάρχουν θέματα που κάνουν λίγο τζιζ και λες πότε να το πιάσω αυτό, να το διαχειριστώ τώρα, να το αντιμετωπίσω αργότερα, να το πάω παρακάτω. Όχι, και η σημερινή μέρα και η αυριανή βοηθούν προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης καταρχήν και του καλύτερου αποτελέσματος μετά. Και για τις σχέσεις σας και για τις δουλειές σας, για τα πάντα, σήμερα και αύριο υπάρχει μια μικρή μεγάλη εύνοια. Έτσι θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε. Και να περάσουμε στον υδροχό. Προετοιμασία λέει και οργάνωση για να κάνετε τι. Κάτι που μπορεί να γίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μπορεί να είναι δουλειά, μπορεί να είναι ένα οικονομικό θέμα, μια εξόρμηση
τη σχέση σας και όλα αυτά που μπορείτε να κάνετε και σήμερα και αύριο έχουν όμως έτσι λίγο μια ιδιωτική ατμόσφαιρα αυτές τις μέρες. Είναι αυτό που λέμε μαζεύομαι να πάρω τις δυνάμεις μου, να μπορώ να οργανωθώ καλύτερα για να κάνω πιο σημαντικά λίγο παρακάτω. Η περίοδος αυτή που διανύουμε δεν είναι αρνητική, είναι αρνητική έτσι κι αλλιώς υπό την έννοια ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσετε και υπάρχουν περιορισμοί και δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία της επιλογής του να κάνω ό,τι μου γουστάρει, αλλά κάνεις ό,τι πρέπει και μάλιστα με πολύ κόπο. Σε αυτό ναι και δεν αλλάζει, είναι το υπόστρωμα αυτό που δεν αλλάζει, αλλά εδώ και εκεί υπάρχουν κάποια καλύτερα πράγματα. Η σημερινή μέρα και η αυριανή δεν είναι αρνητικές και αν υπάρχει κάτι εξαιρετικό, όπως λέμε ρε παιδί, μια συνάντηση ή να κάνω αυτή τη δουλειά ή αυτό το οικονομικό θέμα, βάλτε το την Παρασκευή ή το Σάββατο που είναι ακόμα καλύτερα. Και να περάσουμε στους ηχθείες. Σήμερα περισσότερο στα νερά σας, γιατί και η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν ημέρες κάπως πιο κουραστικές. Υπήρχαν πράγματα τα οποία παρενέβησαν και άλλαξαν λίγο την κατάσταση και ίσως έπρεπε να τρέξετε και κάτι να ακυρωθεί και να ξαναγίνει λίγο αργότερα. Εδώ είμαστε και επειδή όταν θα εκπνέει αυτή η εβδομάδα έχει και μια βοηθητική νέα σελήνη και σας λέω ότι αυτή θα συνδυαστεί με το τέλος ενός δύσκολου κύκλου που ξεκίνησε γύρω στις 1 με 2 Φλεβάρι. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή βοηθούν λίγο περισσότερο να βρείτε δυνάμεις, να βάλετε τα πράγματα σε μια σειρά, να οργανωθείτε, να νιώσετε λίγο καλύτερα. Βεβαίως αυτή την περίοδο κάνατε και σημαντικά πράγματα και θα κάνετε. Η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σας, εκεί και ο Άρης, εκεί και ο Ερμής, που σημαίνει ότι πολλά είναι αυτά που μπορείτε να διεκδικήσετε και να κατακτήσετε. Σήμερα και αύριο είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα παντού. Και για τις σχέσεις σας είναι λίγο καλύτερα και για τις δουλειές, για τα πάντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, ο Άκης θα μας φτιάξει τηγανητή πανσέτα με σπανάκι και πατατούλες. Ερωτηματικό. Ναι, αλλά όλο το υπόλοιπο πώς θα είναι. Θα δω. Μαζί μας θα είναι ένας πολύ